Αντιδήμαρχε, καλημέρα. Βρισκόμαστε στον Κούταβο και βλέπουμε πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Τι γίνεται εδώ πέρα σήμερα? Τι να πω, ότι με εκπλήξατε και εμένα, ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ακούμε πριόνια, ακούμε σκασμάδες, ακούμε. Τι έγινε, τι έγινε? Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να σας ξεφύγουμε με τίποτα. Φαίνεται μας έχετε πάρει από πίσω, ειλικρινά να μας τρελάνετε. Όπου φωνή και αντάρα τρέχουμε. Τι ακριβώς γίνεται εδώ μες στο χειμώνα? Όπως διαπιστώνετε, δυστυχώς υπήρχε πλήρη εγκατάλειψη του άλσου του ποτάβου. Ναι, είχαμε και πολλά παράπονα και σας τα είχαμε θέσει από τους αναγνώστες. Ευχαριστώ για την διαπίστωση που είχατε κάνει. Πραγματικά έτσι είναι. Γι' αυτό λοιπόν, τουλάχιστον πριν από 2 μήνες, έχουμε βαλθεί να βγάλουμε την κόπρο του Αυγείου που λέμε, γιατί πραγματικά ήταν εγκαταλελειμμένη η περιοχή αυτή. Ήταν ένα έργο τεράστιο, το οποίο έπρεπε οπωσδήποτε να συντηρηθεί, μάλλον, και να αναδειχθεί. Και ξεκινήσατε από την αρχή μέχρι την Ερωμάνα που λέμε οι αργοστολιώτες. Ακριβώς ξεκίνησα ακριβώς από το κτίριο που υπάρχει μέσα στον Κούταβο. Ναι. Και στη συνέχεια προχωρούμε συνεχώς για να το καθαρίσουμε. Σήμερα βρισκόμαστε ακριβώς απέναντι από το υδραγωγείο, όπως έχετε διαπιστώσει κι εσείς. Καθαρίζετε τα χορτάρια. Κύριε Αντιδήμαρχε, έχουμε πολλά παράπονα για τα γεφυράκια. Είναι σπασμένα και επικίνδυνα. Τα γεφυράκια πράγματι ήταν και ακόμα μας παραμένουν 1-2 άφιαχτα. Αλλά εντός των ημερών έχουν παραγγελθεί τα ξύλα, θα τα φτιάξουμε για αυτά. Ήδη τα περισσότερα έχουν φτιαχτεί. Α, είναι, έχουν φτιαχτεί. Θα περάσουμε να τα φωτογραφίσουμε. Ναι, ακριβώς από εκεί ξεκινήσαμε και μάλιστα με προσωπική δουλειά του Δημάρχου μας, κ. Παρίσι. Ωραία, και τώρα πότε ολοκληρώνεται? Βλέπω, καλά, θα τραβήξουμε και άλλο βιντεάκι. Βλέπω γίνεται ένα μεγάλο έργο εκεί που παλιά, οι παλιοί θυμόμαστε ότι υπήρχε μια λίμνη. Ναι, υπήρχε από το έργο αυτό, είχε κατασκευαστεί μια λίμνη που λειτουργούσε. Αλλά λόγω της εγκατάλειψης, όπως βλέπετε, ήταν τα καλά μια τρία ναι, μέτρα ναι, μέσα. Ναι, ναι, είχε χορταριά. Τώρα το καθαρίζουμε και θα ξαναλειτουργήσουμε και τη λίμνη όπως ακριβώς ήταν. Συγγνώμη, λίμνη Γενέβη στα Αργοστόλη. Ακριβώς. Θα γυρίσουμε με το βίντεο και θα πάρουμε τα επόμενα. Πότε λέτε να έχει ολοκληρωθεί έτσι το έργο αποκατάστασης εδώ του? Είναι οι καιρικές συνθήκες διαφορετικά. Θα έλεγα ότι περίπου σε 1-1,5 μήνα θα το έχουμε ολοκληρώσει το καθαρισμό. Πρέπει την άνοιξη να κάνουμε και κάτι να μαζευτεί κόσμος να το χαρεί. Αμα γι' αυτό λέω, περίπου μέσα στο Μάρτιο με Απρίλιο να το έχουμε ολοκληρώσει τον καθαρισμό και τον εκπροευρισμό γενικά του χώρου. Ωραία. Ήταν ένα έργο το οποίο έπρεπε και να έχει γίνει, μπορώ να πω, γιατί εγώ είμαι φοβερά στενοχωρημένος από αυτή την εγκατάλειψη που έχω διαπιστώσει. Ναι, και είναι το ωραιότερο κομμάτι του αργοστολίου που μπορεί να κατέβει μια οικογένεια για να περάσει καλά, να περπατήσει, να φάνε εδώ, να περάσουν μια πολύ ωραία μέρα. Οπωσδήποτε είναι ένας χώρος αναψυχής, αλλά όχι μόνο αναψυχής, αλλά και περιπάτου. Ναι, ναι, πολύ ωραίος χώρος. Σας αφήνουμε να συνεχίσετε τη δουλειά και εμείς θα συνεχίσουμε να πάρουμε φωτογραφίες και να δούμε τι ακριβώς γίνεται εδώ. Πολύ. Όσο μπορούμε θα δουλεύουμε. Όσο μπορούμε θα δουλεύουμε. Καλή δύναμη, καλή προσπάθεια. Είμαι δε ευχαριστημένος από το προσωπικό του Δήμου, γιατί εργάζεται φιλότιμα και παράγει έργο. Α, αυτό που θίξατε, δεν το κάνουν εργολάβοι εξωτερικοί, δεν έχουμε δώσει χρήματα επιπλέον? Τίποτε, έχουμε αξιοποιήσει ακριβώς το προσωπικό του Δήμου που με φιλότιμο και με εργατικότητα προσπαθεί να τα αποκριθεί και είναι το λιγότερο προσωπικό που είχε ο Δήμος ποτέ. Πόσοι εργάτες δουλεύουν εδώ, Αντιδήμαρχε, σήμερα? Αυτή τη στιγμή δουλεύουν 6 εργάτες. 6 εργάτες. Με τα αντίστοιχα εργαλεία, χορτοκοπτικά, πριόν κλπ. Οπότε τα μόνα έξοδα του Δήμου, των Δημοτών, είναι τα ξύλα που αγοράσατε για τις επισκευές και αυτά, όχι εργατικά, έτσι? Μέχρι στιγμής τα ξύλα για τα γεφύρια που έχουμε φτιάξει, το κόστος περίπου είναι 3.500. Μόνο το κόστος το ξύλο, το όχι μόνο η δουλειά γίνει από τα συνέργεια του Δήμου. Ωραία, λέει εξοικονόμηση. Βεβαίως, όσο μπορούμε οικονομία. Μα δεν υπάρχουν και χρήματα από ξέρετε, τι να πούμε. Για τα χρέη, αυτό δεν πούμε διάρκεια, πρέπει να τα έχουν πει. Ναι, ναι. Και μετά από εδώ, τι άλλο έχετε στο μυαλό σας? Εμένα με οδηγεί πάντα το αισθητήριο του κόσμου. Ναι. Ήδη ο κόσμος κάτι άλλο μου έχει ζητήσει γύρω στις παρεφές του αργοστολιού. Αφήστε μου να το ξεκινήσουμε. Ωραία. Και μετά. Θα σας ανακαλύψουμε, θα ακούσουμε το θόρυβο. Θα ακούσουμε το θόρυβο και θα το ανακαλύψουμε. Καλή δύναμη, κύριε Αντιδήμαρχε, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ και πραγματικά μας κάνετε κάθε φορά και μια έκπληξη. Και εσείς να μας κάνετε έκπληξη να γίνετε κανένα εργάκι, γιατί το αργοστόλι υποφέρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.